δεν είμαι συγκεκριμένος στους λόγους, αλλά συμπίπτει με λίγο καιρό πριν που έγινε μια υπόθεση για το Μοντούλι, ένα παλιό παίκτη που το σκότωσαν οι Γερμανοί όταν πήγε να το σκάσει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και με φώναξε το κάποιος υπεύθυνος από το ΚΚΚ να πω δύο κουβέντες. Και αναλογιζόμενος ότι με έχετε καλέσει σήμερα, λέω οπωσδήποτε να με πάω να μιλήσω και πήρα αυτή την επιστολή που είχα γράψει τότε. Καταρχήν να κάνω μια διευκρίνηση, δεν είχα ταξιδέψει, είχε ταξιδέψει ο γιος μου ο μεγάλος, ο Θόδωρος, ο Σεραφίδης. Εγώ είχα κατήσει πίσω για τους παίκτες που έμειναν για προπόνηση. Τώρα όσον αφορά, μετά από 20 χρόνια σε αυτό το ταξίδι που είχε ταξιδέψει η ΑΕΚ, να πω δύο λόγια για την ομάδα μου. Εμείς αισθανόμαστε σε μια υπερηφάνεια στην ΑΕΚ, είναι ότι δεν περιοριζόμαστε η ΑΕΚ μόνο στα στενά όρια ενός συλλόγου που ενδιαφέρεται μόνο για τη δράση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Από την ίδρυσή της αυτή η κοσμοαγάπητη ομάδα αναγνωρίζει την ύπαρξή της και σε κοινωνικές δράσεις με προσωπικότητες, σύμβολα για την κοινωνία και την πατρίδα. Οπωσδήποτε το θρηλυκό ταξίδι της ποδοσφαιρικής ομάδας ΑΕΚ στο φλεγόμενο Βελιγράδι το 1999 ήταν μια άλλη βαρισίματη διάσταση των συμβολισμών που συνδέονται με αυτή την ομάδα. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω, όπως και επίσης για να συμπληρώσω το λόγο, στο τέλος έδειξαν οι Αμερικάνοι μετά τον βομβαρδισμό και αυτή την καταστροφή, μάζεψαν όλους τους νέους στην Αμερική. Τους ηλικιωμένους τους άφησαν εδώ. Έδειξαν με αυτόν τον λόγο τη μεγαλοψυχία τους. Αυτά ήθελα να συμπληρώσω. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που με καλέσατε να πω δύο λόγια. Να είστε καλά όλοι, να σας ευχαριστώ. Καλό Πάσχα σήμερα.